Καλό σας μεσημέρι, infotainment. Εδώ θα βλέπουμε τα πράγματα με την διαφορετική ματιά. Πάντα όμως με το μάτι πάνω στην επικαιρότητα, στα θέματα που τρέχουν, την κοινωνία γενικότερα, τα θέματα που αφορούν όλους μας δηλαδή. Σήμερα παραλίγια ακόμα μία φορά ο δημόσιος τομέας για την δεύτερη κατά τη διάρκεια της 48ης απεργίας που έχει ξεκινήσει η ΑΔΕΔΗ. Θα πάμε να συνδεθούμε και με το κέντρο της Αθήνας, συγκεκριμένα στα Προπύλαια, όπου είναι σε εξέλιξη από τις 12 ακριβώς το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο. Έχουμε στην εικόνα και στην γραμμή το Σωτήρη Σκουλούτη να μας δώσει τα νεότερα. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κύμα, από τα Προπύλαια, όπου η συγκέντρωση που βλέπετε τώρα είναι οι περίπου 500 διαδηλωτές του ΜΑΣ, του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, δηλαδή του Σπουδαστικού Συλλόγου που πρόσχεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και έχει χαρακτήρα αντιφασιστικό, φυσικά βεβαίως των τραγικών γεγονότων της προηγούμενης εβδομάδας. Βεβαίως, Σωτήρη, να πούμε ότι σήμερα η μέρα έχει διάφορες συγκεντρώσεις, υπάρχει ένα πρόγραμμα, αν θέλεις, το σημερινό, ξεκινώντας λοιπόν στις 12 στο σημείο εκεί που βρίσκεσαι εσύ στα Προπύλαια με το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, συνεχίζοντας μετά στην μία της ΟΛΜΕ, τη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαδμόνο, από ό,τι μας λένε οι πληροφορίες μας. Στη συνέχεια έχουμε στις 2 η ώρα μία συναυλία, στην οποία θα συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, Σωτήρη. Και ασφαλώς στις 6 ώρα το απόγευμα, στο Σύνταγμα, είναι το μεγάλο κάλεσμα για το αντιφασιστικό συλλαλητήριο που διοργανώνει το ΠΑΜΕ, και εκεί θα δούμε σήμερα όχι μόνο συντελεστές του ΠΑΜΕ, της ΑΔΕΔΗ, της ΓΕΣΕ και τα λοιπά, θα δούμε και πολιτικούς και θα δούμε ασφαλώς και πολίτες οι οποίοι θα παραβρεθούν σε αυτό το μεγάλο κάλεσμα και για τα γεγονότα ασφαλώς των τελευταίων ημερών, αλλά και για τα θέματα που προκύπτουν και με το πανεκπαιδευτικό και πολλά άλλα. Ακριβώς γίνει το μεγάλο κάλεσμα της ημέρας, όπως είπες και εσύ, είναι για τις 6 ώρα το αντιφασιστικό συλλαλητήριο, στο οποίο καλούν πράγματι πάρα πολλοί φορείς, οργανώσεις, αντιφασιστικές ομάδες, βεβαίως και τα συνδικάτα ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ. Στο Σύνταγμα αναμένουμε λοιπόν αρκετό κόσμο εκείνη την ώρα. Προς το πλούν όμως, αυτοί που λέμε τώρα είναι περίπου 500 διαδηλωτές του ΜΑΣ, έχουν παραταχθεί εδώ στην Πανεπιστημίου και θα πραγματοποιήσουν πορεία μέχρι το Σύνταγμα, όπου όπως είπες και εσύ, θα ακολουθήσει η συναυλία στις 2 η ώρα στην πλατεία Συντάγματος. Να πούμε πολύ γρήγορα για τους τηλεκροατές μας που θέλουν να παρευρεθούν στη συναυλία, ότι στη συναυλία αυτή θα συμμετέχουν η Ρίτα Τουνοπούλου, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Μπάμπης Στόκας, η ΑΦΑΖΑ, η Τέισον, η Κολεκτίβα, το Μαθητικό Συγκρότημα Μουσικού Σχολείου του Ήλιου, Μαθητικό Συγκρότημα Μουσικού Σχολείου Παλίνης και άλλα μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα, καθώς και άλλες συμμετοχές της τελευταίας στιγμής. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καλλιτεχνικό και όχι μόνο βεβαίως, σε 2 ώρες από τώρα στην πλατεία Συντάγματος. Ωραία. Θα ήθελα λίγο, Σωτήρη, να δείξει η κάμερα το πανό το οποίο βλέπω αυτή τη στιγμή και βλέπουμε όλοι μας δηλαδή στην οθόνη μας, που έχει να κάνει, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το πανεκπαιδευτικό. Τι λέει το πανό? Το πρώτο πανό κίνη της πορείας λέει: «Το φασισμό βαθιά κατάλαβε τον, δεν θα πεθάνει μόνο Τσάκης έτον». Βεβαίως είναι στίχος από το τραγούδι αυτό, ναι. Υπογράφεται από διάφορους φοιτητικούς συλλόγους. Όμως έχει ενδιαφέρον και ένα άλλο πανό που έχει αναρτηθεί εδώ και αρκετές ημέρες στη μετόπη του Πανεπιστημίου, των Προπυλαίων. Θα το δείτε τώρα στην εικόνα μας, το οποίο αναφέρει, δεν μπορείτε να το δείτε καλά, απεργία, όχι στη διάλυση των ΑΕΗ και των ΤΕΗ. Βεβαίως το πανό αυτό αναφέρεται στα πολλά και σημαντικά προβλήματα που έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια αυτή την περίοδο. Να θυμίσουμε ότι 2 πανεπιστήμια έχουν κλείσει λόγω ακριβώς της έλλειψης προσωπικού που δημιουργούν τα μέτρα για την κινητικότητα, και για τον λόγο αυτό βεβαίως αντιδρούν και πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι. Mm-hmm. Αν θέλεις λίγο έτσι να μας πεις συνοπτικά,
τους δύο βασικούς λόγους για τα συλλαλητήρια σήμερα. Από τη μία έχουμε λοιπόν ασφαλώς το πανεκπαιδευτικό και από την άλλη έχουμε το μεγάλο κάλεσμα σήμερα το απόγευμα για το αντιφασιστικό συλλαλητήριο. Ασφαλώς λόγω των γεγονότων των τελευταίων ημερών, δηλαδή της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Ναι, βέβαια σχήμα να πούμε ότι το συγκέντρωση και η πορεία που θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο από τώρα των φοιτητών του μετώπου αγώνα σπουδαστών αναφέρεται στα τραγικά γεγονότα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα πριν από μία εβδομάδα από χέρι ενός μέλους, όπως φαίνεται, της Χρυσής Αυγής. Αυτό βέβαια έχει προδοτήσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις τόσο στο κυβερνητικό επίπεδο με τη λύση κάποιων μέτρων, όσο βεβαίως και σε κοινωνικό επίπεδο με πολλές αντιδράσεις αντιφασιστικών φορέων, πολιτικών κομμάτων, απλών πολιτών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την πρωτοφανή αυτή δολοφονία που είχε βεβαίως και πολιτικό χρώμα. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν σήμερα και να πούμε ότι αυτή η συγκέντρωση έρχεται και σε συνέχεια άλλων φορεών οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα τόσο στην Τηρασίνα που είχαμε βεβαίως και εκτεταμένα επεισόδια, όσο και σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Το ίδιο λοιπόν πλαίσιο οι φοιτητές του μετώπου αγώνα σπουδαστών, αντιδρούν και τροματοποιούν τη σημερινή αυτή συγκέντρωση ως εισαγωγή, όμως θα πούμε, του μεγάλου αντιφασιστικού συλλαλητηρίου του απογεύματος. Μάλιστα. Σωτήρη, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο σε εσένα και στην εικόνα από τα προπύλαια εκεί που θα ξεκινήσουν τα περίπου 500 άτομα που λες που έχουν συγκεντρωθεί, την πορεία τους μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Πάμε λίγο να δούμε τι άλλο συμβαίνει αυτή την ώρα και θα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον Φίλιππο Καραμέτο, διότι σε εξέλιξη είναι η μεταφορά του Γιώργου Ρουπακιά, του δολοφόνου του Παύλου Φίσα, ο οποίος θα οδηγηθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου και έχουμε εμπασπιπτώσει και κάποιες πληροφορίες γύρω από αυτή τη μεταφορά και την επιλογή επίσης των φυλακών Μαλανδρίνου, επειδή υπήρχε ένα συγκεκριμένο θέμα. Φίλιππε, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, Γιώργο, και σε όλους τους συνδεθεατές. Να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεταγωγή του Γιώργου Ρουπακιά στις φυλακές Μαλανδρίνου. Μια περιπλάνηση η οποία διήρκησε αρκετές ημέρες, διότι είχε αποφασιστεί και με απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα να κριθεί προφυλακιστέως. Οι αρχές είχαν διατάξει την μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδαλλού. Εκεί όμως υπήρχαν πολλοί κρατούμενοι οι οποίοι δεν ήθελαν να τον δουν. Τον είχαν κηρύξει κιόλας ανεπιθύμητο. Ναι, δηλαδή ξεσηκώθηκαν οι φυλακές. Ναι. Συγκεκριμένα τα πράγματα, Φίλιππε. Οπότε γι' αυτό μετέπειτα πάρθηκε η απόφαση να μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου. Έτσι ακριβώς. Έχουμε κάτι νεότερο, έχει φτάσει. Υπάρχουν πολλά γύρω από αυτό το θέμα. Καταρχήν, φαίνεται ότι αρχίζει και σφίγγει ο κλοίος γύρω από τη Χρυσή Αυγή. Καταρχήν, να πούμε ότι η τοπική οργάνωση Χρυσή Αυγή στην Νίκαια αρχίζει και κατεβάζει ρολά, κλείνουν τα γραφεία της. Διότι αν σκεφτείτε ότι ο κύριος Πατέλης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών και έχει γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου στο κινητό του τηλέφωνο για να βρεθεί η διασύνδεση με τον Γιώργο Ρουπακιά, τον σύντροφό του κιόλας, καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά δύσκολη η συγκεκριμένη στιγμή για τη Χρυσή Αυγή εκεί. Οπότε κλείνουν τα γραφεία, ο κλοίος φύγει γύρω από τον Ρουπακιά, διότι ήταν ένας από τους άνθρωπους που φέρεται να επικοινώνησε με τον δολοφόνο λίγο πριν το έγκλημα στο Κερατίνι. Ναι. Επίσης, όσον αφορά το νεότερο, είναι πως με την άρση τηλεφωνικού απορρίτου που έγινε, αν και καθυστέρησε βέβαια, ταυτοποιήθηκαν 5 πρόσωπα. 5 πρόσωπα τα οποία συνομίλησαν πριν και μετά από το φωνικό στο Κερατσίνι. Δικαστικές και ιδιοκτικές αρχές ενώνουν, όπως βλέπουμε, τα τελευταία κομμάτια αυτού του παζλ για να καταλήξουν και στον ηθικό αυτούργο αυτού του εγκλήματος. Να σημειωθεί βεβαίως ότι δίνουν πολύ μεγάλο βάρος οι δικαστικές αρχές στο πρόσωπο κλειδί, σε ένα βασιλαρίγιο, όπως το χαρακτηρίζουν και σήμερα ο τύπος, και από χθες βεβαίως που το έχουμε γράψει κι εμείς. Για έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στη Χρυσή Αυγή και φέρεται αποφασισμένος να ανοίξει το στόμα του και να πει πολλά. Θα αποκαλύψει λεπτομέρειες για τους εντολείς δολοφονίας, για τους ειδικούς αυτούργους και άλλων περιστατικών. Μάλιστα, από ότι αναμένονται εξελίξεις και οι οποίες ασφαλώς θα έχουν και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος για το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η μεταφορά του... Ναι, φαντάζομαι από ώρα σε ώρα θα αφηχθεί στις φυλακές. Μάλιστα. Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλά.
Αν υπάρχει κάτι νεότερο, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου και με την αίθουσα σύνταξης. Πάμε όμως τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο μας καίει κυριολεκτικά, διότι έχει να κάνει με το ήδη άδειο πορτοφόλι όλων μας και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση και η Τρόικα θέλει να βάλουμε το χέρι μας ακόμα πιο βαθιά στην τσέπη, σε μια τσέπη που, όπως είπα, είναι ήδη άδεια και δεν ξέρω τι θα μπορέσουν να βγάλουν, δηλαδή, άλλο από αυτή την τσέπη πια. Έχουμε, λοιπόν, καινούργιες ιδέες της Τρόικα σε σχέση με τις έκτακτες εισφορές, με το φόρο ακινήτων κτλ. Κτλ. Και επίσης εκκρεμεί ακόμα το θέμα του Taxis Net, το οποίο, όπως είδανε οι ειδικοί, είχε περισσότερα προβλήματα από ό,τι περιμένανε ίσως και γι' αυτό υπήρχε και μία παράταση της καταβολής του Ε9 για τις φορολογικές δηλώσεις, ακριβώς λόγω αυτών των προβλημάτων. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, φοροτεχνικό, να μας πει ακριβώς τι γίνεται με αυτό το φοροτεχνικό αλαλούμ που θέλει να βάλουμε το χέρι μας στην ίδια άδεια τσέπη. Κύριε Μουζάκη. Γεια σας. Έτσι όπως τα λέτε είναι. Δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο θέμα αυτή την περίοδο αναφορικά με το Ε9 και την υποδομή. Ωραία, ας ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι να πάμε μετά στα ακόμα πιο δυσάρεστα. Λοιπόν, αναφορικά λοιπόν με το Ε9 πράγματι υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα γιατί το σύστημα μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν δουλεύει επαρκώς γρήγορα και με ταχύτητες τέτοιες που θα μπορεί να μας διευκολύνει, να διευκολύνει τον πολίτη αλλά και εμάς ως επαγγελματίες ναι. στην υποβολή του Ε9. Γιατί καταλαβαίνετε όταν καθίσει κάποιος μπροστά σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και προσπαθεί επί 2 και 3 και 4 ώρες να στείλει ένα Ε9, καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Ταλαιπωρείται τόσο ο πολίτης όσο πολύ περισσότερο είναι μαρτύριο για μας που είμαστε επαγγελματίες και αν έχουμε μόνο έναν πελάτη 3 ώρες στο γραφείο. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Μα δεν ήταν. Να κλείσουμε το γραφείο. Ναι. Δεν ήταν αναμενόμενο αυτό. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε να το είχαν σκεφτεί ότι θα υπήρξε τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι όλοι γνώστες υπολογιστών κτλ. Και σίγουρα θα υπήρχε μια καθυστέρηση. Εντάξει, θα υπήρχε καθυστέρηση, αλλά θα έπρεπε να είχαν προβλέψει να έχουν ένα σύστημα. Ναι. Που θα μπορούσε να δουλεύει με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι γρήγορο ναι. και να, η αποστολή ενός Ε9, ενός μεταβολής ενός ακινήτου, για παράδειγμα, να ολοκληρώνονταν σε 5-10 λεπτά και όχι σε 1,5 και 2 ώρες. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να λύσει αυτό το πρόβλημα, αλλά όχι μόνο αυτό και ένα άλλο που θα σας περιγράψω, ναι. έχει δώσει μια παράταση η οποία. Μέχρι πότε είναι, Παρασκευή, κύριε Μουζάκη? Την Παρασκευή, 27 του μήνα. Α, την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή. Αυτή η παράταση ισχύει για την καταγραφή των ακινήτων. Ναι. Τροποποιήσεις, μεταβολές που έχουμε στην ακίνητή μας περιουσία, αυτήν που αναφέρεται στον πάνω πίνακα, δηλαδή στα εντός σχεδίου ακίνητα, ναι. είτε οικόπεδα είτε κτίσματα. Όμως συνέβη και κάτι άλλο παράδοξο τις τελευταίες μέρες, την προηγούμενη Πέμπτη Παρασκευή, συνέβη το εξής. Ενώ για παράδειγμα εσείς μου είχατε αναθέσει, λέμε, ή εγώ έφτιαχνα το δικό μου Ε9 και έμπαινα ναι. να τροποποιήσω την εγγραφή σε ένα ακίνητό μου, την ώρα που πατούσα το πλήκτρο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής, πότου φάγματος έβλεπα την περιουσιακή κατάσταση τη δική σας ή του οποιοδήποτε άλλου. Α, υπήρχαν πολίτη, και τέτοια. Δυστυχώς. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί από παράβλεψη, λοιπόν, επειδή εγώ παράδειγμα δεν το είδα, δεν το πρόσεξα, ναι. γιατί εγώ δούλευα στο δικό μου κωδικό, να οριστικοποιούσα και την εγγραφή και να βρεθεί ο άλλος φορολογούμενος να έχει ένα ακίνητο δικό μου ή εγώ να έχω τροποποιήσει δικά του ακίνητα χωρίς αυτός να το γνωρίζει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ γεννάται ένα άλλο τεράστιο ζήτημα για το πώς θα διορθωθούν όλες αυτές οι χιλιάδες λανθασμένες εγγραφές εν αγνία του πολίτη ο οποίος ουδέποτε ήξερε ότι αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Για πείτε μου τώρα κάτι, ποιος μπορεί να το ελέγξει αυτό, δηλαδή αυτό δηλαδή θα το προσέξει ο πολίτης μόνο όταν του έρθει ας πούμε να καταβάλει ένα χ ποσό και πει ακριβώς. Μα πώς είναι δυνατόν εγώ να καταθέσω ας πούμε 5.000 ευρώ αφού πέρυσι κατέβαλα 1.000 ας πούμε. Μόνο ακριβώς. Έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι θα βάλουν κάποιους υπαλλήλους να ελέγξουν όλες τις φορολογικές δηλώσεις να δούνε πού έχει γίνει το λάθος. Ακριβώς. Δεν βλέπω ότι θα υπάρχει κάποια λύση από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί και ένα backup παράδειγμα να ανέβαζαν με προγενέστερη ημερομηνία θα δημιουργούσαν προβλήματα σε άλλους προλογούμενους που είχαν κάνει εγγραφές. Οπότε μάλλον θα συμβεί αυτό που λέτε. Οπότε δηλαδή, εμείς πρέπει να ελέγξουμε αν το χαρτί που θα
θα μας έρθει είναι σωστό ή όχι. Ακριβώς. Αλλά αυτό άρα, μπορεί. Λοιπόν... Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι, ναι. Ας πούμε, η γιαγιά μου, ο παππούς μου που θα τους έρθει το χαρτί, θα μπορούν ας πούμε, να καταλάβουν αν έχει γίνει σωστά η δήλωση ή όχι. Όταν θα έρθει λοιπόν το εγκαθαριστικό σημείωμα, όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, θα πρέπει να ελέγξουμε τα ακίνητα που αναγράφει αυτό και το φόρο που έχει υπολογιστεί, ναι. Γιατί μπορεί να έχει αναγραφεί ακίνητο που δεν είναι δικό μας ή να μας έχει σβηστεί και ακίνητο και να το έχουμε χάσει. Οπότε αποτέλεσμα είναι να είναι λανθασμένος ο φόρος. Να γράφει αναλυτικά όλα τα ακίνητα ή όποια περιουσία ακριβώς, υπάρχει. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχουν προβλήματα, ναι. Και υπάρχουν σφάλματα, λάθη, έχουμε την εξής δυνατότητα. Σε 4 μήνες από την αναγραφή της ημερομηνίας πάνω στο καθαριστικό σημείωμα μπορούμε χωρίς καμία ποινή, χωρίς να λέω και το τονίζω, καμία ποινή, κανένα πρόστιμο, καμία προσάυξηση, να προβούμε σε διορθωτική εγγραφή του Ε9, να κάνουμε καινούργιο Ε9, τροποποιητικό, προκειμένου να διορθώσουμε τα λάθη που βρήκαμε στον φόρο εκείνη της περιουσίας. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, οπότε φέτος που θα έρθει ειδικά το εκαθαριστικό μας, να ελέγξουμε ακριβώς αν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στο εκαθαριστικό είναι σωστά. Σωστά. Γιατί άλλες χρονιές μπορεί και να μην το ελέγχαμε, γιατί ξέραμε ότι αφού έχουμε δηλώσει αυτά, αυτά θα υπάρχουν, έτσι, αλλά επειδή τώρα υπάρχει το πρόβλημα με το διαδίκτυο και το TaxisNet, αυτή τη φορά ίσως πρέπει να το προσέξουμε περισσότερο. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε, πάντα πρέπει να ελέγχουμε, να μην πληρώνει κανένας αυτό που τους στέλνουν, αν δεν έχει ελέγξει προηγουμένως τις εγγραφές, αν είναι σωστές ή όχι. Ένας λόγος παραπάνω τώρα να το ελέγξουμε πιο προσεκτικά, γιατί μπορεί να έχει συμβεί οποιαδήποτε αλλαγή, μεταβολή, τροποποίηση χωρίς να το έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, πάμε τώρα στο άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον φόρο των ακινήτων και όλα αυτά που δεν ξέρω ως προς τι μπορούν να αλλάξουν, αλλά ακούγονται διάφορα. Κοιτάξτε, εδώ έχουν δει το φως της δημοσιότητας διάφορα σενάρια αναφορικά με το φόρο των ακινήτων. Μιλάμε για αυτό το φόρο, τον ενιαίο φόρο ακινήτων που θα επιβληθεί από την 1η-1η-14 και μετά. Ναι. Είναι ένας φόρος που η πρώτη διαφοροποίηση με τον υφιστάμενο φόρο ακινήτων της περιουσίας έγινε στο γεγονός ότι με αυτόν τον φόρο δεν θα φορολογείται η ακίνητη περιουσία στο σύνολό της, όπως γίνεται σήμερα, και θα υπάρχει ένα φορολογητό όριο, αλλά το κάθε ακίνητο χωριστά. Άρα το κάθε ακίνητο, είτε είναι κτίσμα, είτε είναι οικόπεδο, είτε είναι εντός σχεδίου, είτε είναι εκτός σχεδίου, άρα και τα αγροτεμάχια και όλα τα κινητά μας που είναι εκτός σχεδίου, θα φορολογούνται. Τώρα εκεί έχουν πέσει στο τραπέζι διάφορες κλίμακες. Δεν ξέρουμε τι θα ισχύσει τελικά. Σημασία έχει ότι ίσως λίγο ωφελημένοι είναι αυτοί που έχουν ακίνητη περιουσία και αφορά αστικά ακίνητα. Πρόβλημα θα έχουν σαφώς και επιβαρύνσεις όλοι αυτοί που έχουν, και είναι πάρα πολλά εκατομμύρια συμπολιτών μας, που έχουν αγροτεμάχια, που έχουν οικόπεδα εκτός σχεδίου, που μέχρι τώρα δεν φορολογούνταν και δυστυχώς για πρώτη φορά θα φορολογηθούν. Αυτοί θα δεχτούν επιβαρύνσεις. Μάλιστα. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια κλίμακα, έτσι. Δηλαδή, αν, έτσι ακριβώς. Αν είναι κάποια αγροτεμάχια που είναι εντός σχεδίου πόλεων ή κάποια άλλα ακριβώς, που είναι πραγματικά αγροτεμάχια. Θα λαμβάνεται υπόψη η απόσταση τους από τη θάλασσα και κάποιες άλλες παράμετροι προκειμένου να προκύπτει η αξία επί της οποίας θα απολογιστεί ο φόρος και στη συνέχεια να υπολογίζει ο φόρος ο οποίος θα αποστέλλεται για πληρωμή στο φορολογούμενο. Το θέμα είναι ότι πολλοί λογαριασμοί από την εφορία αποστέλλονται. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι δυνατόν όλοι αυτοί μπορούν να πληρωθούν σε μια περίοδο που μισθοί και συντάξεις έχουν καταρακωθεί. Το ίδιο και οι αμοιβές ή τα κέρδη των επιχειρήσεων. Και εδώ είναι το στίχημα της κυβέρνησης. Ας πούμε για την πρώτη κατοικία μας, έτσι, ας μην πάμε σε κάποιο άλλο σπίτι πατρικό ή οτιδήποτε που μπορεί να έχουμε κληρονομήσει, που μπορεί να έχουμε. Ας πάμε στην πρώτη κατοικία. Τι έχουμε λοιπόν να πληρώσουμε μέσα στο 2013. Έχουμε τις έκτακτες εισφορές. Σαφώς έχουμε τις έκτακτες εισφορές. Έχουμε αναφορικά με την πρώτη κατοικία που λέτε στον ενιαίο φόρο ακινήτων, δεν απαλλάσσεται καμία κατοικία. Το μόνο κριτήριο που θα υπάρχει θα είναι ένα εισοδηματικό κριτήριο κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Για όσους έχουν εισόδημα 7.000 ευρώ και κάτω. Αυτοί ίσως απαλλαγούν. Προσαυξανόμενο αυτό για κάθε χιλιάρικο, για τη σύζυγο και τα παιδιά στην οικογένεια. 7.000 ευρώ είπατε. 7.000 ευρώ. Αυτή είναι η σκέψη. Από εκεί και πέρα αναφορικά με το τι έχουμε να πληρώσουμε. Σίγουρα έχουμε να πληρώσουμε το φόρο εισοδήματος. Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που έρχεται μαζί με το ίδιο εκαθαριστικό, το τέλος επιτιδεύματος και εδώ στο τέλος επιτιδεύματος, αν μου επιτρέπετε να σταθώ λίγο, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα απίστευτο αλαλούμ αυτή την περίοδο, αφού το Υπουργείο Οικονομικών
αποστέλει επιστολές για να πληρωθεί τέλος επιδιδεύματος από επιχειρήσεις με όποια μορφή και αν αυτές λειτουργούσαν, είτε ατομικές είτε με την εταιρική μορφή, που έχουν... Άλλο παράλογο αυτό πάλι. Ακριβώς, οι οποίες έχουν κλείσει πολλά χρόνια πίσω, οι περισσότεροι εξ αυτών μπορεί να έχουν φύγει από τούτο τον κόσμο, να έχουν αποδημήσει εισκύλων και δυστυχώς... Με ποια λογική, καλά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για λογική, αλλά με ποιο σκεπτικό, ας πούμε. Το Υπουργείο Οικονομικών τη στιγμή της μετάπτωσης από το χειρόγραφο σύστημα στο τάξη, ναι, δεν έχει περάσει τα στοιχεία των παλιών επιχειρήσεων στο δίκτυό του. Ναι. Αποτέλεσμα είναι να βλέπει όλες αυτές τις παλιές εταιρείες ως να μην έχουν κάνει διακοπή. Άρα έχουν αποσταλεί σημειώματα σε επιχειρήσεις που είναι το 1945, το 1962, το 1968, το 1985. Έχουν κλείσει αυτές τις επιχειρήσεις. Το σύστημα δεν είναι ενημερωμένο για την πάυση εργασιών που έχει κάνει η επιχείρηση. Αποτέλεσμα είναι, επειδή βλέπει ότι υπάρχει επιχείρηση και είναι ενεργή, αποστέλει και σημείωμα για να πληρωθεί ο φόρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα που δεν ξέρω πώς θα επιληθεί. Θα ταλαιπωρηθεί ο πολίτης αδίκως. Γιατί για φανταστείτε να πηγαίνει κάποιος τώρα κληρονόμος ενός αποθανόντα να πάει να πάρει στο πρωτοδικείο, γιατί είχε μια ομόρφη εταιρεία ο παππούς ή η γιαγιά που έχουν φύγει, για μια εταιρεία να κάνει αίτημα, να πάρει να δει αν έχει λυθεί η επιχείρηση, να αποσκομίσει τα χαρτιά στην εφορία για να γίνει οριστική διακοπή κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια απίστευτη ταλαιπωρία αυτό το χρονικό διάστημα, αναφορικά με το τέλος επιδιδεύματος που καλούνται να πληρώσουν. Οι συμπολίτες μας καλούνται να πληρώσουν όλοι. Έχει επιβληθεί επί δικαίων και αδίκων, δυστυχώς. Μάλιστα, να σας ξαναεπιστρέψω σε αυτό που λέγαμε πριν. Λοιπόν, η πρώτη κατοικία, λοιπόν, η μόνιμη κατοικία δεν εξαιρείται από αυτό το καινούριο φόρο. Οπότε έχουμε όχι, την δυστυχώς. Έκτακτη εισφορά, έχουμε αυτή την. Τον ενιαίο φόρο. Τον ενιαίο φόρο, τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Πληρώνουμε μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ το ΕΤΑ. Αναφορικά με το φόρο ακίνητης περιουσίας, δυστυχώς μας ήρθαν οι λογαριασμοί μαζεμένοι. Μας ήρθε τώρα ο φόρος ακίνητης περιουσίας του 2011, μας ήρθε του 2012, θα μας έρθει και του 2013. Και φυσικά θα έχουμε να πληρώσουμε και το φόρο πολυτελείας για τα αυτοκίνητα τα οποία έχουμε. Θα μας έρθει να πληρώσουμε και το τέλος κυκλοφορίας στο τέλος του έτους, περί τον Νοέμβρη. Καταλαβαίνετε ότι ο λογαριασμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δυστυχώς το σπίτι που κάποτε ήταν όνειρο, τώρα έχει γίνει εφιάλτης. Γιατί πληρώνουμε, έτσι, όπως όχι όποιος μόνο έχει... το σπίτι δεύτερη φορά, αλλά είναι σαν να το πληρώνουμε και δεύτερη φορά και να πληρώνουμε και ενίκιο. Δυστυχώς, όποιος έχει ακίνητο αυτή την περίοδο τιμωρείται. Μάλλον έχουν βρει στο Υπουργείο Οικονομικών ότι όποιος έχει ακίνητη την περιουσία είναι αυτός που έχει και κατέχει, και υπό αυτή την έννοια πρέπει να τον τιμωρήσουμε. Είναι μια παράδεκτη στάση. Φρονώ ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αλλάξει η τακτική αυτή. Δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται τέτοιες φορολογίες σε ακίνητη περιουσία που αυτή την περίοδο έχει απαξιωθεί. Το βλέπετε καθημερινά. Αποτέλεσμα είναι ένα επενδυτικό εργαλείο που είχαμε και αφορούσε την ακίνητη μας περιουσία να είναι μαρτύριο για τους πολίτες, αφού πλέον δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πληρωμές φόρων σε ακίνητα που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ανεκμετάλλευτα, δεν δίνουν καμία πρόσοδο. Έτσι ακριβώς είναι, και εμείς εδώ οι Έλληνες λίγο πολύ το είχαμε και ως πραγματικά όχι μόνο ως όνειρο, ως στόχος να έχουμε μία ιδιόκτητη κατοικία, να μπορέσουμε να έχουμε, ας πούμε, άλλο ένα διαμέρισμα για το παιδί μας. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν έχετε τώρα ακούσει ένα ανέκδοτο το οποίο κυκλοφορεί, ναι, έτσι για να κλείσουμε λίγο με χιούμορ, που λέει ο γονιός το παιδί, πρόσεξε να είσαι καλό παιδί γιατί αλλιώς θα σου γράψω το σπίτι. Έτσι ακριβώς. Τώρα, ξέρετε, παρακαλούν όλοι να μην τους γράψει κάποιος ένα σπίτι, να μην κληρονομήσουν κάτι, γιατί θα τιμωρηθούν, δυστυχώς. Λοιπόν, δυστυχώς θα πρέπει να πληρώσουμε ή θα κληθούμε να πληρώσουμε και άλλα πράγματα μέσα στο 2014, εκεί που περιμέναμε ίσως να πάρουμε μια ανάσα μετά το Σεπτέμβρη και με τις καινούργιες αποφάσεις, και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον η εξαίρεση να είναι περισσότερη. Δηλαδή, να πω ότι όταν εσείς μου είπατε ότι το οικογενειακό εισόδημα που, ας πούμε, απαλλάσσεται είναι 7.000 ευρώ, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι, ας πούμε, μια οικογένεια με δύο παιδιά που δουλεύουν και οι δύο γονείς, στις περισσότερες φορές θα ξεπεράσει τα 7.000 ευρώ. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι μπορεί να πληρώσει έκτακτες εισφορές και επιπλέον φόρους. Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Και εσείς να είστε καλά. Συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή να είστε συνέχεια. Καλά.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα και μετά πάμε λίγο να δούμε πώς είναι το κλίμα στην Γερμανία μετά από τις εκλογές, μετά από τη νίκη της Άγγελας Μέρκελ και να δούμε λίγο και να εξετάσουμε αν τελικά για την Ευρώπη ήταν αυτό μια μεγάλη ανακούφιση ή τι ήτανε. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Να δούμε τώρα πώς είναι το κλίμα στην Γερμανία, πώς είναι το κλίμα στην Ευρώπη και γενικά να ακούσουμε λίγο ποιες ήταν οι αντιδράσεις ή ξέρω εγώ, μπορεί να έχουν δηλώσει και διάφορα πράγματα, να ακούσουμε οι άλλοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο με τη νίκη της Άγγελας Μέρκελ στις εκλογές την Κυριακή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Κώστα Πετινάκη να μας δώσει έτσι μία εικόνα μετά από τις γερμανικές εκλογές. Καλησπέρα σας. Γεια χαρά. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα στη Γερμανία. Στην αρχή όλοι πιστεύανε ότι θα ήταν πιο βατό να γίνει μια «γκρόσε κοαλισιόν», όπως το λένε. Mm-hmm. Ανάμεσα στους χριστιανοδημοκράτες και τους σοσιαλδημοκράτες, όμως υπάρχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι που λένε ένας γρίφος για δυνατούς γλίτες, τι θα γίνει τελικά, και υπάρχουν και μερικοί τελείως απεσιόδοξοι που δεν αποκλείουν και νέα προσφυγή στις κάλπες. Γιατί γίνεται αυτό? Έχουμε δύο παράμετρους. Πρώτα, υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις, που ψηφίζουν βέβαια όλοι ανεξαρτήτως κόμματος, mm-hmm. και λένε ότι η καλύτερη λύση είναι να γίνει πάλι ένα συνασπισμός, κυβέρνηση συνασπισμού, όπως είχε γίνει το 2005 με το 2009, mm-hmm. χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, πάλι υπό την Μέρκελ. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μεγάλη αντίδραση στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, γιατί αυτό εκείνη την εποχή του είχε στοιχήσει και είχαν κάνει το χειρότερο μετεκλογικό, τη χειρότερη εκλογική εμφάνιση μάλλον, μετεκλογικά φυσικά, στις εκλογές του 2009. Το είχαν πληρώσει άσχημα. Είχε κερδίσει πάλι η Μέρκελ και είχε χρεωθεί αυτή τη συνεργασία με τους σοσιαλδημοκράτες. Τα δύο κόμματα έχουν διαφορετικές απόψεις, παρόλο που... Και σε βασικά θέματα. Σε βασικά θέματα, κυρίως στους μισθούς, στις συντάξεις και τα λοιπά. Και στη φορολογία, στο ΦΠΑ και πολλά. Ακριβώς. Πράγματα τα οποία εμείς δεν τα μαθαίνουμε μακριά στην Ευρώπη. Έχουν όμως διαφορετική άποψη και για την Ευρώπη, επειδή αναφέρομαι προηγουμένως ότι τι γίνεται με την Ευρώπη. Και βγήκε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος είναι στέλεχος από τα δυνατά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και είπε στη Μέρκελ ότι πρέπει σε αυτή τη θητεία σου πια να ρίξεις πολύ νερό στο κρασί σου για τις χώρες του Νότου, του Ευρωπαϊκού Νότου, και να σταματήσει αυτή η αυστηρή λιτότητα που δεν την αντέχουν πια. Ναι,
Γερμανοί γιατί πιστεύετε, κύριε Πετινάκη, ψηφίσανε Μέρκελ? Οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το οικονομικό πρόγραμμα της Μέρκελ. Όλη αυτή η λιτότητα του Νότου έχει σημειώσει μεγάλη άνοδο στην οικονομική κατάσταση της Γερμανίας. Καταρχήν έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια η ανεργία. Έχουν η βιομηχανία ανθεί, οι εξαγωγές έχουν φτάσει σε μεγάλο, σε ικανοποιητικό επίπεδο για τα γερμανικά δεδομένα. Δηλαδή η οικονομική πολιτική της Μέρκελ ικανοποιεί τους Γερμανούς. Πάντως αν θυμηθούμε περίπου πριν ένα χρόνο, ήταν ένα μεγάλο ποσοστό των Γερμανών το οποίο είχε ασκήσει κριτική στην πολιτική της Αγγέλας Μέρκελ σχετικά με την στήριξή της είτε προς την Ελλάδα είτε προς άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της, αυτό να μου επιτρέψετε να πω ότι είναι καθοδηγούμενο από τον τύπο, οι επιθέσεις που γίνονται ιδίω στις χώρες του Νότου είναι καθοδηγούμενες για να κολακέψουν έτσι λίγο τα αυτιά των Γερμανών. Ρίχνουν δηλαδή τις ευθύνες στον Νότο χωρίς να λένε ότι εμείς έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κέρδος από αυτό που συμβαίνει στον Νότο. Δηλαδή αυτά που μας δίνουν ως δάνεια είναι τα επιτόκια που κερδίζουν πάρα πολλά εκείνοι. Να πάμε τώρα λίγο να δούμε ποιοι άλλοι ηγέτες, πολιτικοί ηγέτες άλλων κρατών είναι ευχαριστημένοι με αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών. Ευχαριστημένος είναι οπωσδήποτε ο Κάμερον, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα εσωτερικό και θέλει να επαναδιαπραγματευτεί την συνθήκη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να έχει σύμμαχο σε αυτό το θέμα τη Μέρκελ, που ανήκουν στον ίδιο χώρο, στο συντηρητικό χώρο. Ικανοποιημένη επίσης είναι η ομάδα των κρατών της Φιλανδίας, ας πούμε, της Ολλανδίας και τα λοιπά, που και κάποιο, Νορβηγία και σκανδιναβικά κράτη τα οποία θεωρούνται με ισχυρές οικονομίες, οι οποίοι δεν βλέπουμε καλό μάτι τα κράτη του Νότου. Και θέλουν να συνεχιστεί η πολιτική, η αυστηρή, που εφαρμόζει ο Σόιμπλε. Φαντάζομαι το ίδιο και η Γαλλία. Η Γαλλία τώρα είναι μια άλλη ιστορία, γιατί έχει καλές σχέσεις με τη Γερμανία, αλλά δεν είναι τόσο το ίδιο καλές όσο ήταν με τον προηγούμενο, με τον Σαρκοζή. Σωστά. Ο Ολάντ, επειδή έχει και αυτός οικονομικά προβλήματα, έχει και μια τρομερή δυσαρέσκεια στο εσωτερικό, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις δεν πάνε και τόσο καλά. Αυτό τον κάνει να είναι επιφυλακτικός και να προσπαθεί να παίξει σε δύο ταμπλό, ας πούμε. Ποιοι δεν χάρηκαν καθόλου? Εμείς δεν χαρήκαμε καθόλου, γιατί εμείς πιστέψαμε στις διαβεβαιώσεις που είχε δώσει ο Στράσμπουργκ, ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης, ηγέτης, ο οποίος όταν είχε έρθει εδώ το χειμώνα είχε πει ότι εάν εκλεγώ εγώ θα υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση και οικονομική πολιτική απέναντι στον Νότο. Και αυτό βέβαια και ισχύει και για την Ιταλία και την Ισπανία και την Πορτογαλία. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αυτό σημαίνει σίγουρα για μας, αυτή η επανεκλογή της Αγγέλας Μέρκελ, ότι το σχήμα και το πρόγραμμα... Θα εξαρτηθεί από ποιος... Πώς θα τελικά θα συνεταιριστούν. Εάν γίνει ο μεγάλος συνασπισμός, αυτό το Grosse Coalition, εάν βάλουν αμοιβαία κρασί και οι δύο και πόσο θα υποχωρήσουν στις απόψεις τους και οι δύο. Εκείνο που θέλω να θυμίσω... Αλλά αλλαγές σίγουρα δεν έχουμε να περιμένουμε. Ναι, εκείνο που θέλω να θυμίσω και το είπα και στην εκπομπή που είχα προηγουμένως εγώ, οι σοσιαλδημοκράτες θα μπορούσαν κάλλιστα να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού με τους πράσινους και το Die Linke, το αριστερό κόμμα. Ναι. Αλλά δεν γίνεται αυτό γιατί έχουν δηλώσει ότι δεν συνεργάζονται με την αριστερά. Αλλιώς θα είχαν μια ισχυρή πλειοψηφία 319 εδρών έναντι 311 της Μέρκελ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ και σίγουρα θα αναμείνουμε το τελικό σχήμα της γερμανικής κυβέρνησης ή συγκυβέρνησης. Αλλά αυτό που είπα και εγώ είναι ότι με την επανεκλογή της Αγγέλας Μέρκελ σίγουρα δεν έχουμε να περιμένουμε μεγάλες αλλαγές,
Οπότε σίγουρα εμείς είμαστε από αυτούς που δεν χαρήκαμε ιδιαίτερα για αυτή την επιλογή των Γερμανών. Πάμε τώρα όμως να ξανασυνδεθούμε με τον Σωτήρη Σκουλούδη και την πλατεία Συντάγματος, αν δεν κάνω λάθος. Α, είναι ακόμα καθοδόν, είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο. Δεν έχετε φτάσει ακόμα στην πλατεία Συντάγματος Σωτήρη. Δεν ξέρω αν έχει συγκεντρωθεί και άλλος κόσμος τώρα στο μέσο διάστημα. Μιλούσες πριν περίπου για 500 άτομα. Ναι. Ακριβώς και είμαι. Έχουν υπερτριπλασιαστεί διαδηλωτές, ξεπερνούν τα 1.500 με 2.000 άτομα από τη στιγμή που ξεκίνησε η πορεία, περίπου πριν από ένα τέταρτο. Βρισκόμαστε τώρα στην οδό Αιώλου και η πορεία κατευθύνεται προς τη Σταδίου για να πάρει την τελική ευθεία, ας το πούμε έτσι, για την πλατεία Συντάγματος, όπου στις 2 η ώρα θα διεξαχθεί η συναυλία που είπαμε και στην προηγούμενη μας σύνδεση. Διαρκώς κύμα ακούμε συνθήματα, κυρίως αντιφασιστικού χαρακτήρα, και όλα κινούνται ομαλά, καθώς οι περίπου 2.000 διαδηλωτές του ΜΑΣ διαδηλώνουν κατά του φασισμού. Ωραία, πάμε να ακούσουμε και λίγο φυσικό ήχο. Δεν μπορούσαμε να ακούσουμε ακριβώς τα συνθήματα, τα αντιφασιστικά συνθήματα που μας είπες ότι ακούγονται. Δεν ξέρω αν μπορείς να μας μεταφέρεις κάτι από αυτό, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε ακριβώς να ακούσουμε. Ναι, βεβαίως πλησιάζουμε, θα τα ακούσετε και μόνοι σας από το τηλέφωνο μου. Όχι, εσύ αν μπορείς να μας μεταφέρεις τι λένε, ναι, γιατί εμείς δεν μπορούμε να ακούσουμε. Αυτό λοιπόν που λένε είναι ότι το φασισμό θα το τσακίσει υπάρχει των λαών. Καταφέρονται εναντίον του κόμματος της Χρυσής Αυγής, καθώς και ακούμε και ένα σύνθημα που το ακούμε για πρώτη φορά, που ουσιαστικά κατηγορεί τη Χρυσή Αυγή για αυτό το οποίο ακούγεται και λέγεται, ότι χρηματοδοτείται από τους Έλληνες εφοπλιστές. Αυτό είναι το πιο δημοφιλές σύνθημα, το πούμε έτσι, που ακούμε στη σημερινή διαδήλωση. Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις για αυτή τη στιγμή? Εμείς θα μείνουμε συνδεμένοι ασφαλώς εδώ το Zoogla.gr, το Web TV του zoogla.gr, θα έχει την εικόνα και αυτού του συλλαλητηρίου και να πούμε ότι θα υπάρξει και μία έκτακτη εκπομπή σήμερα για να καλύψει τα γεγονότα και το μεγάλο κάλεσμα στις 6 ώρα το απόγευμα, το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος. Θα υπάρξει λοιπόν και έκτακτη εκπομπή εδώ από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 περίπου ή μέχρι ό,τι ώρα κρατήσει το συλλαλητήριο. Θα υπάρξει λοιπόν εικόνα, θα υπάρξει ενημέρωση. Σωτήρη Σκουλούδη, σε ευχαριστώ πολύ. Εσύ θα παραμείνεις εκεί και για ό,τι νεότερο θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. Λοιπόν, πώς πέρασε πάλι αυτή η ώρα, κανείς δεν ξέρει. Τρέχει γρήγορα ο χρόνος, όπως τρέχουν και τα γεγονότα. Γι' αυτό εδώ στο infotainment θα είμαστε στην εγρήγορση για να προλαβαίνουμε όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα. Θα είμαστε και αύριο εδώ, την ίδια ώρα, 12 με 1, infotainment, η ματιά στα πράγματα που συμβαίνουν. Να είστε καλά. Γεια σας.